Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σωτήρης Βουσιόπουλος. Είμαι διδακτορικός φοιτητής του ΤΕΦΑ Κομωτινής και η μελέτη που θα σας παρουσιάσω έχει τίτλο «Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης σε ενήλικες εκπαιδευόμενους διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας». Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Κυβερνητικό Οργανισμό σχετικό με τη φυσική κατάσταση και τον αθλητισμό, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η φυσική κατάσταση ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να πραγματοποιεί με την απαραίτητη ενέργεια και χωρίς να κοπιάζει τις καθημερινές του δραστηριότητες με σφρίγος και ετοιμότητα, ώστε να απολαμβάνει τις ασχολίες του ελεύθερου χρόνου του. Επίσης, σχετίζεται άμεσα με την ηλικία και το φύλο του ατόμου και πιο συγκεκριμένα η καρδιοαναπνευστική αντοχή έχει μια αυξητική τάση έως την νεότητα, σταθεροποιείται στην ηλικία των 40 ετών περίπου και έπειτα παρατηρείται μια μείωση με γοργούς ρυθμούς έως τη γύρανση. Περνώντας στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, στην Ελλάδα ιδρύθηκαν ως γυμνάσια που παρέχουν ισότιμο τίτλο του τυπικού γυμνασίου. Απευθύνονται σε ενήλικες άνω των 18 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 9χρονη εκπαίδευση και διαθέτουν απολυτήριο δημοτικό σχολείο. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΣΔΕ στην περιοχή της Θράκης είναι ότι σε αυτά φοιτούν σε μεγάλο ποσοστό εκπαιδευόμενοι από τη μουσουλμανική μειονότητα. Σύμφωνα με την επίσημη θέση του ελληνικού κράτους, η μουσουλμανική μειονότητα αποτελείται από τρεις διαφορετικές ομάδες με διαφορετικά γλωσσικά χαρακτηριστικά, τους τουρκόφωνους ή τυπογενείς, τους πομάκους και τους ρωμά. Και ενώ οι μουσουλμάνοι της Τράκης είναι φυσικά Έλληνες πολίτες, τα ιδιαίτερα θρησκευτικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά τους δεν περιέχονται στα συστατικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και έτσι τα ΣΔΕ της Θράκης λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση είναι συνδεδεμένες με τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου και αποτελούν τις κατελληλότερες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων. Ωστόσο, από τα ΣΔΕ απουσιάζει γραμματισμός ανάλογος της φυσικής αγωγής. Και εδώ να σημειωθεί πως τα μαθήματα των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ονομάζονται γραμματισμοί και είναι 8. Αφορμή για την διεξαγωγή της έρευνάς μας ήταν η απουσία γραμματισμού ανάλογο της φυσικής αγωγής των τυπικών σχολείων και σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η φυσική κατάσταση των εκπαιδευόμενων ΣΔΕ ανάλογα με το φύλο και την πολιτισμική ομάδα που ανήκουν. Το δείγμα αποτέλεσαν 62 ενήλικες εκπαιδευόμενοι, 32 άντρες και 30 γυναίκες, τους 10 Κομωτινής, ηλικίας από 19 έως 57 ετών, με τη διάμεση ηλικία τους να ήταν γύρω στα 39 έτη. Για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης χρησιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες από τη δέσμη ΑΦΙΤ, όπως είναι η δοκιμασία της στατικής ισορροπίας, η δοκιμασία της κινητικότητας της περιοχής του ώμου λαιμού, η δοκιμασία του τρεξίματος σε σχήμα 8, η κατακόρυφη αλτική ικανότητα, η μέγιστη ισομετρική δύναμη χειρολαβής, οι προσαρμοσμένες κάμψεις στήθους και η δοκιμασία βάδισης των 2 χιλιόμετρων, καθώς επίσης και οι δοκιμασίες δύναμη των κοιλιακών μειών σε 30 δευτερόλεπτα και αναδίπλωση του κορμού από ευρεία θέση. Οι μετρήσεις της φυσικής κατάστασης έγιναν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑ Κομωτινής, εκτός ορών λειτουργίας του σχολείου,
και ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Φυσικά, οι συμμετέχοντες συνένεσαν εμυπόγραφα και κατέθεσαν ιατρική βεβαίωση στον ερευνητή. Το ανώνυμο ερωτηματολόγιο των δημογραφικών χαρακτηριστικών συμπληρώθηκε μετά το πέρας των δοκιμασιών της φυσικής κατάστασης. Να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν το φύλο και η πολιτισμική ομάδα και οι εξαρτημένες μεταβλητές οι 9 δοκιμασίες της φυσικής κατάστασης. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικές στατιστικές, αναλύσεις διακύμανσης ANOVA και T-tests για ανεξάρτητα δείγματα με τη χρήση του προγράμματος SPSS. Περνώντας τα αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά διαπιστώθηκε ότι από τους 62 συμμετέχοντες, οι 34, περίπου δηλαδή το 55% ήταν καπνιστές και μόνο οι 8 από τους 62, ένα ποσοστό 13%, γυμνάζονταν. Ως προς το φύλο, υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 8 από τις 9 εξαρτημένες μεταβλητές και συγκεκριμένα οι άντρες σημείωσαν στατιστικά σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από τις γυναίκες στις δοκιμασίες Hand Grip, Figure of Eight Run, Jump and Reach, Sit-ups in 30 Seconds, Modified Push-up και 2 Kilometers Walk Test. Ενώ οι γυναίκες σημείωσαν στατιστικά σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από τους άντρες στις δοκιμασίες Shoulder Neck Mobility και Sit and Reach. Στη μία από τις 9 δοκιμασίες δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυτή ήταν η δοκιμασία της στατικής ισορροπίας One Leg Stand. Όσον αφορά την πολιτισμική ομάδα, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ χριστιανών, τουρκόφωνων, πομάκων και ρωμά. Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν με την ερευνητική βιβλιογραφία, όπου οι άντρες σημείωσαν στατιστικά σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στις 6 δυναμικές δοκιμασίες από τις γυναίκες και οι γυναίκες, καλύτερες επιδόσεις στις 2 δοκιμασίες ευληγησίας από τους άντρες. Μόνο στη δοκιμασία της στατικής ισορροπίας δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Και σύμφωνα με τις νόρμες της δέσμης ΑΦΗ, που προέρχονται από 2 φιλανδικές μελέτες πληθυσμού, οι επιδόσεις των εκπαιδευόμενων τους δεκομοτηνείς, ανδρών και γυναικών, κατατάσσονται στο τελευταίο και χαμηλότερο τεταρτημόριο από πλευράς αποδόσεων στις δοκιμασίες Modified Push-Up, Jump and Reach και 2 Kilometers Walk Test, στο μέσο επίπεδο στις δοκιμασίες Shoulder Neck Mobility, One Leg Stand και Figure of Eight Run. Επίσης, όσον αφορά την πολιτισμική ομάδα, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ χριστιανών, τουρκόφωνων, πομάκων και ρωμά, γεγονός που ίσως οφείλεται στο ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι ανήκουν στο ίδιο μορφωτικό, στο ίδιο κοινωνικό και στο ίδιο οικονομικό επίπεδο. Συμπερασματικά, οι εκπαιδευόμενοι πιθανά δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση, απόρρια της μη εγκύμνασής τους και του γεγονότος ότι πάνω από τους μισούς είναι καπνιστές. Τέλος, ως πρόταση, προτείνεται περαιτέρω έρευνα με παρεμβάσεις προγραμμάτων άσκησης στα ΣΔΕ.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.